Omega News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Θρίλερ ανοιχτά του ζυγίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας μετά από έκρηξη. Γιγαντία επιχείρηση των αρχών για διάσωση των μελών του πληρώματος που έπεφταν στη θάλασσα για να σωθούν. Με σοβαρά εγκάβματα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας δύο Ινδοί μέλη του πληρώματος. Άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου Λεμεσού. Παρέμβαση στο κεντρικό δελτίο του ΟΜΕΓΑ από την Υφυπουργό Ναυτιλίας Νατάσα Πυλίδου. Καμία ρήπανση στη θάλασσα, διαβεβαιώνει το τμήμα Αλίας. Προληπτική τοποθέτηση προστατευτικού φράγματος γύρω από το σκάφος που έχει προσαράξει. Τούρκοι στρατιώτες παίρνουν θέση στο Μάλμπιτς, ενώ οι Συριακές δυνάμεις δηλώνουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Συνάντηση Λαυρόφ-Τσαβούσογλου στο Κρεμλίνο για τη Συρία. Να λειτουργήσει με πιο επικοδομητικό τρόπο στο Κυπριακό, καλεί τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Για παιχνίδι επίρρευσης ευθυνών και από τις δύο πλευρές κάνει λόγο ο Άντρους Κυπριανού. Πώς απαντάει η κυβέρνηση. Ευθύνη μόνο του Προέδρου, διορισμός υπουργών και κακός ο Δήμαρχος Παραλιμνίου κατηγορεί τον Δυσσή, απαντάει η Προεδρία στον παραιτηθέντα από τον Δυσσή Θεόδωρο Πυρίλη. Σε λευκό κλειό το Τρόδος, μετά από βαριά χιονόπτωση, στον Όλυμπο το χιόνι έφτασε τα 10 εκατοστά, κλειστή και ολισθηρή κύριοι δρόμοι προς τα ορεινά. Βροχές, καταιγίδες και χιόνια αναμένονται και τις επόμενες μέρες. Απόψε, στις 8 και 10.